Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύγκρουση κορυφής για τις παρακολουθήσεις σήμερα στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, όπως θα μας πει η Στέλλα Παπαμιχαήλ, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι στείνει νέα Νοβάρτης. Στέλλα. Καλό μεσημέρι, Λινά. Λοιπόν, είναι πολύ υψηλή η τόνη ήδη με την αρχή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένεται ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα για το θέμα των υποκλοπών. Εξάλλου ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν πρώτο στην πολιτική σκηνή εδώ και ένα εξάμηνο περίπου. Είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, διότι ο Πρωθυπουργός από την αρχή της ομιλίας του επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των υποκλοπών. Είπε ότι επιχειρεί να στήσει μια νέα Νοβάρτης με το θέμα των παρακολουθήσεων. Αφού στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που θωρακίζει την ΕΕΠ και απαγορεύει τη χρήση των κακόβουλων λογισμικών, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για τα δημοσιεύματα με τις λίστες με τις παρακολουθήσεις, λέγοντας ότι επιχειρεί να πλήξει την κυβέρνηση. Στείνετε το δικό σας καλάθι αθλειότητας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, διχασμού. Εμπλέκεται και τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι το τελευταίο σκαλί στην αθλειότητα, είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πόσο τιμά και τους ένστολους και το εθνόσημο. Δεν θα δεχτούμε μαθήματα από αυτούς που διαφώνησαν με όλες τις αμυντικές συμφωνίες και καταψήφισαν όλους τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, είπε ο Πρωθυπουργός και αναρωτήθηκε ποιες άλλες παρακολουθήσεις γίνονταν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εκτός από την παρακολούθηση του κυρίου Στέριου Πιτσιόρλα και ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα αν ήταν ενεργό το λογισμικό Πίγκασους το 2016. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού Λίνα. Αναμένουμε αμέσως μετά την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα. Θα μιλήσει ακολούθως. Και βεβαίως να πούμε ότι το κλίμα είναι αρκετά φορτισμένο. Αναμένεται και ονομαστική ψηφοφορία αύριο το βράδυ. Μιλάμε για το νομοσχέδιο, για τις υποκλοπές και τα κακόβουλα λογισμικά. Συγκεντρώνει το λογισμικά, Λίνα. Πολιτικό ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στο Βήμα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει το λόγο. Κοινή βάση όμως. Κοινή βάση θα πρέπει να αποτελεί και μια παραδοχή ακόμα, ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμποδίζει την εθνική αποστολή κρίσιμων βραχιώνων του κράτους. Αυτό το εβδομαδιαίο σύριαλ της αθλειότητας, όπως θα παρακολουθείτε, περιλαμβάνει πολιτικούς, συζύγους, αστυνομικούς, γραμματείς, ηθοποιούς, τηλεπερσόνες. Από όλους έχει ο Μπαχτσές, αλλά και από όλα. Και βέβαια χωρίς ποτέ να δημοσιεύεται κανένα στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Το βάρος της απόδειξης το έχει αυτός που κατηγορείται, όχι αυτός που κατηγορεί. Εσείς στείνετε πάλι το δικό σας καλάθι της αθλειότητας και του διχασμού. Τελευταία, μάλιστα, βλέπω ότι εμπλέκετε στα σχέδιά σας και τις ένοπλες δυνάμεις και το πρόσωπο του αρχηγού του ΙΕΘΑ, του Κωνσταντίνου Φλόρου. Είναι το τελευταίο σκαλί στην αθλειότητα. Αλλά ξέρετε, όλα έχουν ένα όριο. Καταλάβετε ότι το κομματικό συμφέρον σταματά εκεί που αρχίζει το πατριωτικό καθήκον.